Με το Πασόκ. Εδώ ο κύριο Καπετάνιο από τη Λάρισα, ε. Καλημέρα. Τι κάνετε, καλημέρα, καλά είστε. Πώς πάμε, όλα δικηγόρος. Καλά. Δικηγόρος από τη Λάρισα. Αυτή η πολιτική μείωση φόρων στη Λάρισα περπατάει, κύριε Καπετάνο. Κύριε Αυτιά, η Λάρισα, ο νομός Λάρισας, είναι ο πιο παραγωγικός νομός της Ελλάδος και η τρίτη πιο παραγωγική περιοχή της Ευρώπης. Μάλιστα. Αυτή η περιοχή, λοιπόν, τα χρόνια του 2015-19, τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, οι αυξήσεις των φόρων, των εργοδοτικών εισφορών, όλων αυτών που αυξήθηκαν κατά 29 φορές, είχε τραγικά αποτελέσματα. Σήμερα, στην Ελλάδα του 19-23, στην Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, μειώθηκαν 50 φόροι. Δεν υπάρχει κανένας φόρος να έχει, το ξέρουν πολύ καλύτερα οι συνομιλητές σας εδώ πέρα, κανένας φόρος να έχει αυξηθεί στα χρόνια αυτής της κυβέρνησης. Μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές. Υπάρχει ρυθμός ανάπτυξης, ο οποίος ήταν 5,2, τώρα 2,3 για το 2023. Μειώθηκε η ανεργία 9 μονάδες. Όλα αυτά έχουν παίξει ένα καταλυτικό ρόλο και σε μια περιοχή όπως η Λάρισα, που είναι αγροτικός και κτηνοτροφικός κατά βάση νομός. Και επειδή χρειαζόμαστε τον πρωτογενή τομέα, θέλω γι' αυτό και γι' αυτό πολιτεύομαι, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρωτογενή, κυρία, κτηνοτροφία, αγροτικός τομέας κλπ. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν τι λέει. Διότι εκεί πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη επιστρέφει βάση. Επιστρέφει το φόρο αγροτών, μειώνει το, τα, τον ειδικό φόρο κατανάλωση, το πετρέλαιο. Αρκούν αυτά. Δεν αρκούν. Κι άλλα θέλετε. Θέλει κι άλλα. Δόθηκε 1 δις ευρώ από τον ΕΡΓΑ αυτά τα 4 χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Με λάθη, ναι. Με παραλήψεις, ο κάμπος, ναι. Λοιπόν, ο τον κάμπος, ακούσανε τον κάμπος αυτά που είχατε θέσει. Και πολύ περισσότερο, κυρία Αυτιά, μόνο αυτό. Το νερό. Η Θεσσαλία και η Λάρισα χρειάζονται το νερό. Να μην γίνει Σαχάρα η περιοχή. Το φράγμα του ΕΝΙΠΕΑ στη Σκοπιά. Μάλιστα. Φαρσάλων και ο Αχελλώος είναι δύο θέματα τα οποία πρέπει να προχωρήσουν. Μάλιστα. Άμεσα. Και η Νέα Δημοκρατία ήδη έχει δώσει 250 εκατομμύρια για το φράγμα του ΕΝΙΠΕΑ. Ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Φάρσαλα, το ανακοίνωσε και τώρα τον άλλο μήνα το έργο δημοπρατείται. 250 εκατομμύρια ευρώ τα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σημαντικά έργα. Άρα μισθού τα στη Β' Πυριά. Εδώ ήρθε η Λάρισα, ο καπετάνος. Μία λέξη. Κύριε Αυτιά, στην πολιτική ο καθένας αναμετριέται με τον πόη του και όχι με τον ίσιο του. Ο Μητσοτάκης δείχνει ότι το κάνει αυτό και αναμετριέται με τον πόη του. Έχει προσπαθήσει να βάλει την Ελλάδα σε μία σειρά. Αντιθέτως, τα 4 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, τα 4 χρόνια αυτά τα οποία δημιούργησαν στην Ελλάδα την περίφημη διαπραγμάτευση των 17 ωρών που ποτέ δεν είχαμε την ανάπτυξη που θέλαμε. Ολοκληρώστε. Όλα αυτά δείχνουν ότι η χώρα έχει δύο δρόμους που πρέπει να επιλέξει. Ή θα πάμε μπροστά και θα πάμε μπροστά με τη Νέα Δημοκρατία, ή θα γυρίσουμε πίσω. Το δικαιοσύνη παντού του ΣΥΡΙΖΑ που την ίδια καλή ώρα έχει μέσα τον κύριο Παπά ως αμετάκλητα καταδικασμένο. Καλή επιτυχία, παιδιά. Εύχομαι. Καλή επιτυχία στον κύριο Σαλαλέ. Ευχαριστώ.